Στρατός Θεός ηλεκτός παρεμβολή ιερά, νομίμως αθλήσαντες, υπέρ της δόξης Χριστού, εν πνεύματι οφείτε μάρτυρες του Κυρίου, τέσσαρα κοντά πέντε, λύσαντες διαγώνων, την πολύ Θεόν πλάτη. τους πάντες δοξάζομαι. Τη δεκάτη του μηνός Ιουλίου των Αγίων 45 Μαρτύρων των εν την της Αρμενίας Μαρτυρισάντων, Βιάνορος Σιλουανού Απολωνίου των Μαρτύρων των δέκα χιλιάδων οσιομαρτύρων πατέρων της ερήμου της Νητρίας, Γρηγορίου Επισκόπου Άσου, Αθανασίου Οσίου του Πεντασχηνήτου, Ιωσήφ Νεομάρτυρος του Ενδαμασκό, Νικοδήμου Νεομάρτυρος του Αγιανανίτου. Οι Άγιοι 45 μάρτυρες που μαρτύρησαν στην οικόπολη της Αρμενίας, και μεταξύ αυτών οι Άγιοι, Δανιήλ, Μαυρίκιος, Αντώνιος και Λεόντιος. Οι Άγιοι αυτοί μαρτύρησαν στις αρχές του τετάρτου αιώνος μετά Χριστόν, όταν αυτοκράτορας ήταν ο ειδωλολάτρης Λυκίνιος. Κορυφαίοι από αυτούς ήσαν ο Λεόντιος, ο Μαυρίκιος, ο Δανιήλ και ο Αντώνιος. Όταν ο Λυκίνιος εξέδωσε διάταγμα κατά των χριστιανών, μόνοι τους ήλθαν στο Δούκα και φανέρωσαν πως είναι χριστιανοί. Σε ερώτηση του ιδολολάτρη έπαρχου Λυσία, ποιος τους έπεισε να μην θυσιάζουν στους θεούς, αυτοί απάντησαν, «Ο Χριστός είναι εκείνος που μας δίδαξε και μας έπεισε να μην λατρεύουμε θεούς ανύπαρκτους και να μην προσκυνούμε τα είδωλά τους». Οργισμένος τότε ο Δούκας διέταξε και τους φυλάκισαν δεμένους χειροπόδαρα, χωρίς να τους δίνουν καθόλου ψωμί και νερό. Οι Άγιοι πέρασαν τη νύχτα προσευχόμενοι. Μεταξύ άλλων έψαλαν. «Ευλογούμε, Κύριε, εσένα, τον βασιλέα της δόξης, διότι εσύ είσαι η αληθινή ζωή που θυσιάστηκες για μας τους αμαρτωλούς, ο μονογενής Υιός του αληθινού Θεού». Ένωσέ μας Κύριε, ώστε όλοι μαζί με μία ψυχή να σε ομολογήσουμε και όλοι μαζί να πεθάνουμε. Το πρωί ο Λυσίας, αφού τους έβγαλε από την φυλακή, τους ρώτησε αν μετάνιωσαν και επανήλθαν στους θεούς του κράτους. Οι Άγιοι με ένα στόμα απάντησαν «Χριστιανοί εσμέν, είμαστε χριστιανοί». Με μανία τότε ο Λυσίας διέταξε και τους έκοψαν χέρια και πόδια και έπειτα τους έριξαν στη φωτιά. Έτσι όλοι μαζί αξιώθηκαν να λάβουν το αμάραντο στεφάνι του μαρτυρίου. Μεταξύ δε αυτών ήσαν και οι πρόκριτοι της πόλεως, Δανιήλ, Μαυρίκιος, Αντώνιος και Λεόντιος. Οι Άγιοι Μάρτυρες Βιάνορ και Σιλουανός Ο Βιάνορ καταγόταν από την επαρχία της Πισιδίας και συνελήφθη, επειδή ομολογούσε το Χριστό, από τον έπαρχο της Εφρατισίας, που σήμερα ονομάζεται Αντζάρ και βρίσκεται στη Συρία αυτή η πόλη. Αφού τον κρέμασαν και τον έδιραν ανελαίητα με ξύλινα σπαθιά, κατόπιν τον έκαψαν με σιδερένια πειρακτωμένα σφαιρίδια, με αποτέλεσμα να χάσει τα δόντια και τα αυτιά του». Ο δε Σιλουανός που ήταν εκεί και έβλεπε το μαρτύριο και την ανδρία του Διάνορα, πίστεψε και αυτός στο Χριστό και ομολόγησε την πίστη του μπροστά στους ειδωλολάτρες. Επιτόπου του έκοψαν τη γλώσσα και κατόπιν το κεφάλι. Του δε Διάνορα έβγαλαν το δεξί μάτι, έγδαραν το δέρμα της κεφαλής του και στο τέλος τον αποκεφάλισαν έτσι και οι δύο έλαβαν μαζί το στεφάνι της αθλήσεως. Οι Άγιοι Μύριοι, δέκα χιλιάδες δηλαδή όσοι της Νητρίας, που θανάτωσε με φωτιά ο ερετικός επίσκοπος της Αλεξανδρίας Θεόφιλος, επειδή αντιπαθούσε τον Ισίδωρο τον Πρεσβύτερο. Οι Άγιοι αυτοί ασκητές κατοικούσαν μέσα σε σπηλιές και καλύβες της Νητρίας της Αιγύπτου, και κύριο έργο τους ήταν η τήρηση των εντολών του Θεού. Ζούσαν με νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές και ήσαν γύρω στις δέκα χιλιάδες στον αριθμό. Επειδή ο Άγιος Ισίδωρος, ο πρώτος από αυτούς, φιλονικούσε με τον επίσκοπο Αλεξανδρίας Θεόφιλο για ορισμένα εκκλησιαστικά ζητήματα, στα οποία ο Θεόφιλος έφερνε αντίρρηση, Γι' αυτό και ο Ισίδωρος, έχοντας πίσω του την υποστήριξη των πολλών μοναχών, ήλενχε τον Θεόφιλο. Τότε ο ερετικό επίσκοπος Θεόφιλος, για να εκδικηθεί τον Άγιο Ισίδωρο, έστειλε κρυφά δικού του ανθρώπους και έκαψε ζωντανού μέσα στις σκήτες όλους τους συγκεκριμένου πατέρες. Ο Άγιος Μάρτης Απολώνιος από τη Σάρδης καταγγέλθηκε στον έπαρχο του εικονίου, διότι πίστευε στο Χριστό και ενεργούσε μεταξύ των ειδωλολατρών για την εξάπλωση του Ευαγγελίου του Χριστού. Ο Περίνιος, έτσι ονομαζόταν ο έπαρχος, μετά από μάταιες προσπάθειες για να τον εξαναγκάσει να αρνηθεί το Χριστό, τον σταύρωσε. Το τέλος αυτό που τη φρικτή αγωνία του δοκίμασε και ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο Άγιος Μάρτης Απολώνιος το υπέστη με πολλή καρτερία, ενδυναμούμενος από την Θεία Χάρη, και έτσι κέρδισε το ενδοξότατο στεφάνι του μαρτυρίου.